Ναι. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Τα μεγάλα οράματα γίνονται κομμάτι της ιστορίας όταν οι άνθρωποι αναλαμβάνουν να τα κάνουν πράξη. Το όραμα για μια Ευρώπη των λαών, μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, μια Ευρώπη που κλείνει την πόρτα στο σκοτεινό παρελθόν του μίσους και του διχασμού, είναι το όραμα που μας ενώνει. Ενώνει ανθρώπους από διαφορετικές διαδρομές, διαφορετικές καταγωγές, διαφορετικές εμπειρίες. Όλοι αυτοί ξεκινούν από σήμερα τον αγώνα για να γίνει το όραμα πράξη. 42 άνθρωποι στην πρώτη γραμμή αυτής της συλλογικής προσπάθειας που ξεκινά από την Ελλάδα και ενώνεται με τις προοδευτικές φωνές σε ολόκληρη την Ευρώπη. 42 ξεχωριστές ιστορίες, μία ομάδα, ένας σκοπός. Με τη δύναμη που μας δίνει η ιστορία και η συλλογική βούληση των λαών της Ευρώπης για δημοκρατία και αξιοπρέπεια. Με τη δύναμη της Ευρώπης των μεγάλων αξιών, των μεγάλων ιδανικών. Καλώς το βήμα, τη ζωντανή ιστορία της Ιταλικής και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Κυρίες και κύριοι, η Λουτσιάνα Καστελίνα. La prima cosa che devo dirvi, το πρώτο πράγμα που οφείλω να σας πω, πόσο ευγνώμων είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ και πόση τιμή περιπεί στο πρόσωπό μου η υποψηφιότητά μου στο ψηφοδέλτιο. Αλλά πρέπει να προσθέσω επίσης το πόσο συγκινημένη είμαι που μιλώ εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει ένας σύντροφος, ένας πρωθυπουργός της κυβέρνησης, ο Αλέξης ο Τσίπρας. Για να πω την αλήθεια, είναι επίσης η πρώτη φορά που κάνω περικολογική εκστρατεία χωρίς να χρειαστεί να επιτεθώ στην κυβέρνηση. Ουδέποτε μου είχε συμβεί. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Ξέρετε, τα αντανακλαστικά ενίοτε μπορεί να οδηγήσουν αλλού. Εξάλλου, αυτό συμπίπτει με την 52η επέτειο του πραξικοπήματος και επέτειος της τιμής που ήμουν η πρώτη δημοσιογράφος που συνέλαβαν οι συνταγματάρχες για πάμπολους λόγους. Για πάνω από μισό αιώνα παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη χώρα ουδέποτε υπήρξε άγνωστη. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Και όχι μόνο σαν στο σπίτι μου, πιστεύω όπως και εσείς, σε αυτή την Ευρώπη που γεννήθηκε άσχημα, μεγάλωσε χειρότερα και τώρα πρέπει να αλλάξει άρδιν. Το πρώτο που πρέπει να σας πω είναι ότι είμαι ευγνώμων στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι με τιμά το γεγονός ότι με συμπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιό του. Πρέπει επίσης να σας πω ότι αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση που μιλάω εδώ στην Αθήνα, ενώ είναι πρωθυπουργός της ελληνικής κυβέρνησης ένας σύντροφος, ο Αλέξης Τσίπρας. Για να πω την αλήθεια, είναι η πρώτη φορά που παίρνω μέρος σε ένα προεκλογικό αγώνα χωρίς να πρέπει να μιλήσω κατά της κυβέρνησης. Δεν μου έχει ξανασυμβεί. Μάλιστα, αυτό γίνεται στην 52η επέτειο του πραξικοπήματος, που είναι επίσης η επέτειος κατά την οποία είχα τη τιμή να είμαι η πρώτη δημοσιογράφος που συνελήφθη από τους συνταγματάρχες. Για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως επειδή πάνω από μισό αιώνα παρακολουθώ από κοντά τα ελληνικά γεγονότα, αυτή η χώρα δεν είναι ξένη για μένα. Νιώθω ότι είμαι στο σπίτι μου. Νιώθω λιγότερο ότι είμαι στο σπίτι μου, όπως πιστεύω νιώθετε κι εσείς, μέσα σε αυτή την Ευρώπη,
που γεννήθηκε άσχημα, μεγάλωσε άσχημα και τώρα πρέπει να αλλάξει ολοκληρωτικά. Κάποιοι λένε, γιατί να μην φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού είναι τόσο άσχημη. Το πρόβλημα δεν είναι αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μόνο πεδίο αγώνα που έχει οριστεί ιστορικά, πάνω στο οποίο χρειάζεται να παλέψουμε σήμερα για να αλλάξουμε τα πράγματα. Ακόμη και αν βγαίναμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν σημαίνει ότι θα ανακτούσαμε την εξουσία απόφασης, γιατί τα μικρά μας εθνικά κράτη δεν έχουν πια τη δύναμη να επιβληθούν σε διεθνές επίπεδο, όπου οι αποφάσεις που ορίζουν τις ζωές μας λαμβάνονται από μεγάλες δυνάμεις που δεν έχουν εθνικά χαρακτηριστικά. Το ζητούμενο είναι να οικοδομηθεί μια αριστερή ευρωπαϊκή δύναμη ικανή να αλλάξει και να μην επιτρέψει να συμβεί αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που της επιβλήθηκε μια τόσο μισητή επιταγή. Αυτή τη δύναμη δεν την έχουμε ακόμη διαμορφώσει. Και στο μεταξύ αυξήθηκαν παντού επικίνδυνα δεξιά κόμματα, όπως στην Ιταλία. Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο δυνατή από ό,τι ήταν πριν 4 χρόνια. Η Ιταλία δυστυχώς είναι πιο αδύναμη. Κανείς όμως από εμάς δεν θα τα βγάλει πέρα αν δεν κατορθώσουμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή αριστερά πιο ενωμένη και αλληλέγγυα. Ακόμη και εντάσσοντας τα ψηφοδέλτια υποψηφίους από μια άλλη χώρα, όπως κάνατε με μένα. Αυτό είναι δυνατό να βοηθήσει να μην δημιουργηθούν κοινές απόψεις και αλληλεγγύη. Io spero che alle prossime elezioni europee avremo candidati greci in Italia e forse portoghesi anche, e perché no, anche greci in Germania e tedeschi in Grecia. Non Schäuble o Webele, naturalmente, nessuno di loro, ma rappresentanti di chi anche in Germania lotta contro gli stessi nostri nemici. Così, alla fine, forse, vinceremo dappertutto. Auguri. Επόμενες ευρωεκλογές να έχουμε Έλληνες υποψηφίους στην Ιταλία, Πορτογάλους στην Ελλάδα και ποιος ξέρει Έλληνες στη Γερμανία και Γερμανούς στην Ελλάδα. Όχι τον Σόιμπλε ή τον Βέμπερ, τους συμμάχους του Μητσοτάκη, αλλά... Γερμανούς εργαζομένους που παλεύουν για τα ίδια συμφέροντα και για τα ίδια ιδανικά. Έτσι πιστεύω ότι θα νικήσουμε παντού. Η αριστερά ξέρει να δίνει τις μάχες σε όλα τα επίπεδα για τη δημοκρατική εμβάθυνση της Ευρώπης. Ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου στη λήψη των αποφάσεων πρέπει να αναβαθμιστεί. Πρέπει να τελειώνουμε με την Ευρώπη που τον πρώτο λόγο έχουν οι τεχνοκράτες έναντι των εκλεγμένων. Γι' αυτό στις 26 Μάη η πρώτη μάχη είναι για την ίδια τη δημοκρατία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Καλώς το βήμα τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού